Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Τρίτη, 7 Νοεμβρίου. Είμαστε αρκετά λεπτά μετά τις 10. Εδώ με τον Μάκη Κουρή. Μάκη, καλησπέρα. Και το επί του πιεστηρίου που σήμερα έχει τη χαρά να φιλοξενεί την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και υποψήφια για τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς, την κυρία Φόφη Γεννηματά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς πάει ο αγώνας? Δύσκολος αγώνας και κουραστικός, γιατί έχει κρατήσει πάρα πολύ από τις αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά υπάρχει ανταπόκριση, υπάρχει συμμετοχή σε όλες μας τις συγκεντρώσεις, υπάρχει επιστροφή στελεχών από ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια. Ως εκ τούτου είμαι πολύ ικανοποιημένη. Ελπίζω θα υπάρχει και συμμετοχή την Κυριακή. Αυτό είναι το κρίσιμο. Σωστά. Ένα από κάπου θα σε έλεγε ο γιος ο Γηματάς. Τι θα σε έλεγε? Να συνεχίσω για να σταθεί στα πόδια της η παράταξη για να είναι χρήσιμη για τον τόπο. Γιατί αυτό θα έκανε, πιστεύω. Το πίστευε ότι θα σε έβλεπε έτσι? Δεν το ξέρω, κύριε Κουρή. Μου κάνετε δύσκολη. Αυτή είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που θα μπορούσε κάποιος να μου κάνει. Ο ίδιος έλεγε ότι όσα δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει, ήταν σίγουρος ότι θα βρεθούν άλλοι με μεγαλύτερες δυνάμεις να τα κάνουν πράξη. Δεν θεωρώ ότι έχουμε μεγαλύτερες δυνάμεις από εκείνον. Σωστή. Αλλά έχουμε υποχρέωση, όσοι ζήσαμε δίπλα του και διδαχθήκαμε από την σχολή γεννηματά στην πολιτική, γιατί δεν ήταν ομάδα, ήταν σχολή. Έχουμε υποχρέωση να συνεχίσουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που μάθαμε. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι άργησα πάρα πολύ. Ναι, αυτή είναι στη Νέα Υόρκη η φωτογραφία το 1992, αμέσως μετά το χειρουργείο. Όταν ακόμα ελπίζαμε ότι όλα θα πάνε καλά. Εν πάση περιπτώσει, η ζωή προχωράει. Κρατάμε τις θετικές αναμνήσεις από το παρελθόν, τη φλόγα του, την αγάπη του για την πατρίδα, για την παράταξη, για τον άνθρωπο. Και όλα αυτά είναι που με ενδιαφέρουν σήμερα. Και γι' αυτό, αν θέλετε, πήρα και αυτή την πρωτοβουλία. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι πρόεδρος ενός κόμματος σε αυτή την τόσο κρίσιμη συγκυρία που δεν μπορεί να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Δεν με ενδιαφέρει η καρέκλα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Κουρή, εσείς, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ότι πήρα την απόφαση να ασχοληθώ με τα κοινά 6 χρόνια μετά το θάνατο του Γιώργου Γεννηματά. Γιατί σε καμιά περίπτωση δεν ήθελα να πει κανείς ότι προσπαθώ να χρησιμοποιήσω το συναίσθημα του κόσμου, τις αναμνήσεις του, την αγάπη που του είχαν. Όμως, όταν πέρασαν τα χρόνια, κατάλαβα ότι δεν έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, γιατί θα ήταν, αν δεν ασχολιόμασταν όσοι τον γνωρίσαμε, θα ήταν σαν οριστικά να τον ξεχνάμε, σαν να μην μάθαμε τίποτα δίπλα του. Αυτό που κάνω λοιπόν σήμερα είναι ότι κοιτάω μπροστά, με όσα έμαθα, με όσα διδάχτηκα. Δεν μπορώ να παρακολουθώ τις εξελίξεις αμέτωχη. Με ενδιαφέρει, δεν μπορώ να βλέπω τα νέα παιδιά να εγκαταλείπουν τη χώρα σοριδών κατά χιλιάδες και να μην κάνω τίποτα και να λέω εντάξει, δεν πειράζει, είμαι επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Γι' αυτό πήρα την πρωτοβουλία, για να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό. Νέα παιδιά στις συγκεντρώσεις και στις επαφές που έχετε στην Ελλάδα, που υπάρχει συμμετοχή? Πολλά. Πάρα πολλά. Και μάλιστα μετά από εδώ σήμερα έχω να πάω σε πάρτι νεολαίας που κάνουμε στον Γκάζι. Πιστεύω θα είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πριν από λίγες μέρες στην Πάτρα σύστηκε πραγματικά το θέατρο Πάνθεων με πάρα πολλούς νεολαίους. Μετά από χρόνια, μέχρι και συνθήματα φώναζαν, θυμήθηκα άλλες εποχές. Πολύ θερμοί, πολύ αποφασισμένοι. Ενδιαφέρονται για το καινούριο, για το νέο ενιαίο φορέα της κεντροαριστεράς. Αισθάνονται ότι κάτι αλλάζει, κρατώντας τα καλύτερα από το παρελθόν. Και αυτό είναι ελπιδοφόρο και αισιόδοξο. Μπορεί να ενοποιηθεί αυτός ο διάμεσος χώρος? Και μάλιστα που λένε ότι το κέντρο πάντα ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας. Είμαστε πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία, κύριε Κουρή. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μια ποιότητα του κόσμου στο κέντρο, πιστεύω. Είμαστε ένα πλειοψηφικό ρεύμα. Αλλά βέβαια, ένας χώρος κατακαιρματισμένος δεν μπορεί να δώσει ούτε ελπίδα, ούτε προοπτική, ούτε να γίνει πλειοψηφικό ρεύμα ξανά όπως είναι αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Μπορεί να ενοποιηθεί, λέτε. Ενοποιήθηκε ήδη. Είμαστε ήδη ενωμένοι. Έχουμε διευρύνει τις δυνάμεις μας από το ΠΑΣΟΚ που ξέραμε του παρελθόντος. Και το στοίχημα είναι αυτή η ενότητα και αυτή η διεύρυνση του χώρου να διατηρηθεί στο μέλλον. Και αυτό προσπαθώ εγώ να εγγυηθώ, ότι όπως ήρθαμε γύρω από ένα τραπέζι όλοι και συμφωνήσαμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, που δεν ήταν καθόλου δεδομένο και αυτονόητο ότι μπορούσε να γίνει, και αν θέλετε επί ένα χρόνο προσπάθησαν πολύ να απαξιώσουν την πρωτοβουλία,
να πούνε ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί, ότι δεν πρόκειται να καταλήξει πουθενά. Υπήρχαν πολλές Κασάνδρες στο χώρο. Λοιπόν, δεν δικαιώθηκαν. Η πρωτοβουλία παίρνει σάρκα και οστά σήμερα. Έχει ενισχύσει δεξιά και αριστερά. Πολύ. Εκτιμώ ότι έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και καλά κάνουνε. Γιατί ξέρουν ότι αν ξυπνήσει αυτός ο γίγαντας, είναι ικανός για πάρα πολλά πράγματα. Ο οποίος έχει αποζημιωθεί. Θα κάνουμε την επόμενη αναμέτρηση των εθνικών εκλογών, αναμέτρηση για τρεις. Θα αναμετρηθούμε στα ίσα. Και θα το δείτε αυτό, κύριε Κουρή. Θα το αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό. Θα κάνουμε τη μεγάλη ανατροπή. Εσείς πιστεύετε ότι ο κόσμος από το 2009 και μέχρι σήμερα ψηφίζει με το πολιτικό του κριτήριο, μάλλον με την κομματική του ταυτότητα ή πλέον για τη ζωή του? Ψηφίζεις με κομματική ταυτότητα για τη ζωή σου. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια τα κόμματα απαξιώθηκαν. Η πολιτική στο σύνολό της έχασε την έγκλη και την αξιοπιστία που είχε και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Έχει επικρατήσει η οργή, ο θυμός, η παραπληροφόρηση, τα ψέματα, ο λαϊκισμός, η δημαγωγία. Πάνω σε αυτά χτίστηκαν οι πολιτικές καριέρες των τελευταίων ετών. Και αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος που δεν οδηγεί πουθενά. Είναι λάθος γιατί οδηγεί σε νέα διέξοδα, κύριε Κουρή. Και πρέπει να φύγουμε επιτέλους από τα διέξοδα. Και αν όλα τα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, έκαναν τόσο σκληρή αυτοκριτική και απομάκρυναν όλους όσους πλήγωσαν και εξέθεσαν την πολιτική ζωή του τόπου, το πολιτικό σύστημα θα είχε ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του. Αλλά δεν το κάνανε. Κρύβονται και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα ο ένας κρύβει τον άλλον. Σε αγαστή συνεργασία. Υπάρχει ανανέωση στο πολιτικό προσωπικό της χώρας? Σε εμάς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανανέωση. Και στη κοινοβουλευτική ομάδα και στις οργανώσεις και στις νομαρχιακές και στους τομείς του κόμματος και βεβαίως στην επικοινωνία. Στην επικοινωνία έχουμε τρία παιδιά και τα τρία είναι νεότατα, κάτω των 40 ετών, πολιτικά στελέχη με ωριμότητα και περιεχόμενο που έχουν μια φρεσκάδα. Αλλά η ανανέωση δεν είναι πάντα ανανέωση ηλικιακή. Και στη χώρα μας το έχουμε πληρώσει αυτό. Διότι ήρθε κάποια στιγμή ο κύριος Τσίπρας, είπε θα κυβερνήσω με τη γενιά μου, να φύγουν αυτοί, να τελειώνουμε με το παλιό και είδαμε που καταλήξαμε. Πιο παλιό και από το πιο παλιό. Πολλές και είδαμε τι έγινε και στην Αυστρία, όπου αλλάξανε δύο γενιές και πήγανε δεξιά, για να μην πω ακροδεξιά. Πολλές φορές το παλιό και το νέο δεν είναι μόνο συνάρτηση της ηλικίας. Αυτό ακριβώς λέω. Είναι συνάρτηση των νέων ιδεών που μπορεί να έχουν και παλιότεροι. Αυτό λέω. Έτσι. Εδώ χρειάζεται μία σύνθεση. Και η σύνθεση είναι ότι πρέπει να πάρεις την εμπειρία των παλιών, όλων των ανθρώπων που δεν προκάλεσαν, που έμειναν και έδωσαν τη μάχη στα δύσκολα. Και από την άλλη μεριά θες και τη φρεσκάδα και νέων ανθρώπων ηλικιακά και νέων συμμετοχών. Ανθρώπων που μέχρι τώρα δεν είχαν ασχοληθεί με τα κοινά. Είναι όμως προσωπικότητες οι οποίες αναγνωρίζονται ο καθένας στον κοινωνικό του χώρο. Έτσι ξεκίνησε, αν θέλετε, και το 1974 το ΠΑΣΟΚ. Πώς ξεκίνησε? Το ζήσατε αυτό, κύριε Κουρή. Στην Αυστρία. Συμβαίνει σε άλλες χώρες και στη Γερμανία και στη Γαλλία με την παρολογή Λεπέν. Αυτή η στροφή προς τα δεξιά που πάει ο κόσμος. Κατά την ποινή μου άποψη και η ερμηνεία, όπως βλέπω και παρατηρώ, είναι αποτέλεσμα της λιτότητας που έχουν επιβάλει στη ζωή των πολιτών της κάθε χώρας. Και βρίσκει διέξοδο να διαμαρτυρηθεί πηγαίνοντας στη άκρη. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Και αν θέλετε, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές στους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές, γιατί εμείς οι Σοσιαλιστές πρέπει να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή. Οι Σοσιαλιστές και οι Σοσιαλδημοκράτες τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έδωσαν την εντύπωση στους λαούς της Ευρώπης ότι γίνονται ένα με τη δεξιά, με τις συντηρητικές πολιτικές και τις πολιτικές της λιτότητας. Και έτσι ο κόσμος δεν είχε πού να στραφεί. Γιατί αν το Λαϊκό Κόμμα και το ΠΕΣ ξαφνικά είναι ένα, ποια είναι η εναλλακτική πρόταση? Πού μπορεί κανείς να βρει προοπτική ελπίδα και εμπιστοσύνη? Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε σαφείς τις διαχωριστικές μας γραμμές από την συντήρηση στην Ευρώπη και χρειαζόμαστε μια νέα προοδευτική ατζέντα που θα μιλάει για την ανάπτυξη, αλλά θα μιλάει και για δουλειές, θα μιλάει για αναδιανομή, θα μιλάει για την ρίζα του κακού που είναι οι ανισότητες. Οι ανισότητες είναι αυτές που εξωθούν τον κόσμο και καλλιεργούν την οργή και το θυμό, γιατί η αδικία δεν αντέχεται, κύριε Κουρή. Οι ανισότητες λοιπόν που όλα αυτά τα χρόνια έχουν διευρυνθεί πρέπει να αντιμετωπιστούν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Και αυτός είναι ο ρόλος της κεντροαριστεράς. Ναι, αλλά η κεντροαριστερά χάνει και η αριστερά χάνει στην Ευρώπη. Τα πράγματα κάνουν κύκλους. Και οι σοσιαλιστές Γερμανία, είδατε
Τα πράγματα κάνουν κύκλους. Ναι. Είδατε και στην Ισπανία ότι σιγά σιγά αρχίζει και ο Πιέντρο και ανακάμπτει. Και εμείς εδώ ανακάμπτουμε. Mm-hmm. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι με έχουν καλέσει από άλλα σοσιαλιστικά ευρωπαϊκά κόμματα, μετά βέβαια από το τέλος του προεκλογικού mm-hmm. αυτού αγώνα, να μιλήσουμε για την ανάκαμψη του χώρου μας, πώς εμείς προχωρήσαμε, πώς ενωθήκαμε, πώς από εκεί που μας λέγανε ότι πιάσατε πάτο και έχετε κλείσει τον κύκλο σας, σήμερα μιλάμε πλέον με αξιώσεις για την επόμενη μέρα. Και όλα αυτά έχουν μεγάλη αξία, γιατί η Ευρώπη είναι το πιο ασφαλές σπίτι που μπορούμε να έχουμε, κύριε Κουρή. Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας σε καμιά περίπτωση, αλλά αυτή η Ευρώπη δεν απαντάει στις αγωνίες των πολιτών της. Αυτό είναι το θέμα. Και μας έχουν βάλει σε... Και ο ρόλος μας είναι να πρωταγωνιστήσουμε σε αυτή την αλλαγή. Εγώ θα πρόσθετα πάντως ότι χωρίς να έχουν κερδίσει ακριβώς, αλλά βλέπουμε και τον Κόρμπιν που έχει δυναμώσει στην Μεγάλη Βρετανία, που σοσιαλδημοκρατία είναι, έτσι. Δεν είναι σοσιαλδημοκρατία ακριβώς ο Μελανσόν, αλλά είναι κεντροαριστερά με σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά. Υπάρχει και μια τέτοια τάση μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχει και αυτή η τάση, αλλά εγώ θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή πρέπει οι σοσιαλιστές να βρουν τη δική τους ατζέντα και όχι να ετεροκαθορίζονται και όχι να προσπαθούν να κάνουν συμμαχίες με πιο αριστερά σχήματα και με λαϊκιστές, απλά και μόνο για να αλλάξουν περιτύλιγμα. Εδώ χρειάζεται αλλαγή στην ουσία και όχι στην εμφάνιση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται να φτιάξουμε μια δική μας πρόταση. Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε γι' αυτό. Εν όψη των ευρωεκλογών των επόμενων, το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα ετοιμάζει μια ατζέντα με βάρος στην κοινωνική πολιτική και μάλιστα προσπαθούμε να βρούμε και κοινές καλές πρακτικές που μπορούμε να παρουσιάσουμε ως πρόταση, ιδιαίτερα για τη νέα γενιά. Σας πιστεύετε δηλαδή ότι μπορούμε να απελευθερωθούμε από τα δεσμά που μας έχουν βάλει ή έξω? Εγώ το πιστεύω. Διότι είδατε, το 2009 ψήφισε Πασόκ, ψηφίζει με τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, εισαγωγικά έχω αριστερά. Και το αποτέλεσμα πολιτική, ήταν να έχει ένα μνημόνιο από τον καθένα. Ναι. Αυτό όμως πώς θα αντιμετωπίσει όταν πλέον... Και προσέχτε, για να μην τα βάλουμε όλα στην ίδια μοίρα, γιατί εδώ υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ότι υπήρξε μνημόνιο στην αρχή της κρίσης, διότι είχαμε ένα δυσθεώρατο έλλειμμα. Ναι. Το μνημόνιο του κυρίου Τσίπρα προήλθε από την τυχοδιοκτική διαπραγμάτευση που έκανε. Διότι παρέλαβε τη χώρα με μικρό αλλά θετικό ρυθμό, θετικό πρόσημο. Δεν υπήρχε πια το μεγάλο πρόβλημα της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής που έπρεπε να κάνουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και έπρεπε απλά να πάρει τη χώρα εκεί που τη βρήκε και να την οδηγήσει στην ανάπτυξη και μέσα από την ανάπτυξη να δημιουργηθούν τα πλεονάσματα. Τι έκανε? Έκανε την τυχοδιοκτική διαπραγμάτευση, αναγκάστηκε να υπογράψει ένα πολύ βαρύ μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015 με την πλάτη στον τοίχο μετά το δημοψήφισμα. Λόγω της ιδεολειψίας που έχει δεν μπορεί να προχωρήσει την ανάπτυξη, διώχνει επενδυτές και κυνηγάει ό,τι παράγει και ό,τι δημιουργεί και πού καταλήγει για να πετύχει τα πλεονάσματα στα οποία δεσμεύτηκε? Στην υπερφορολόγηση. Τι κάνει σήμερα η υπερφορολόγηση? Καταστρέφει τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δεν αφήνει την ανάπτυξη να προχωρήσει, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη με αυτούς τους φόρους. Άρα είμαστε σε έναν φαύλο κύκλο που απλώς ανακυκλώνουμε τα πράγματα χωρίς να βγαίνουμε από αυτά. Και η άλλη κυβέρνηση να έρθει να αλλάξει με άλλο κόμμα να έρθει στην εξουσία, η ίδια πολιτική δεν θα σε αφήνει το Βερολίνο να κάνει σαν πολιτική. Δεν τους άφησαν γιατί δεν μπορούν να βάλουν μπροστά την ανάπτυξη. Αυτή η πολιτική πάντως που και έχει δεσμευτεί, συγγνώμη αν σας διακόπτω, και έχει δεσμευτεί σε δυσθεώρατα πρωτογενή πλεονάσματα. Όταν το καλοκαίρι του 2015 έφτασε με την πλάτη στον τοίχο, όπως είπα πριν, να υπογράψει αυτή τη συμφωνία, τότε που βάλαμε πλάτη για να κρατηθεί η χώρα μέσα στο ευρώ όλοι, εγώ τον έπιασα και του είπα ιδιαιτέρως, του κάνα μια πάρα πολύ καθαρή συζήτηση. Του λέω: μην πας σε εκλογές. Κάνε τώρα μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Καμία κυβέρνηση πριν από σένα δεν είχε αυτή την στήριξη ούτε των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ούτε την τεράστια κοινοβουλευτική στήριξη 5 κομμάτων. Κάνε τώρα μια εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης, να πάμε όλοι μαζί στους εταίρους, να πούμε ότι κοιτάξτε, όλο το πολιτικό σύστημα σχεδόν, η μεγάλη πλειοψηφία έχει ενωθεί. Έχουμε αυτό το σχέδιο, θέλουμε να αλλάξουμε σταδιακά τους όρους της συμφωνίας, να βελτιωθεί αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι μία θηλιά στο λαιμό. Και αυτό έγινε σήμερα. Δεν άκουσε κανέναν, θεώρησε ότι πρέπει
μέσω των εθνικών εκλογών να ξεκαθαρίσει τα θέματα στο εσωτερικό του κομματός του. Του οποίου οδήγησε... κέρδισε όμως έτσι δύο φορές. Δηλαδή όλη αυτή η πολιτική που λέτε η και που του κάνετε κριτική, σωστό έχασε είναι. Έχασε η Ελλάδα και έχασαν οι Έλληνες. Από τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Επιβράβευση θεωρείται αυτό. Καταρχήν μία εκλογική αναμέτρηση το 15, έγινε. Με την ατζέντα που είχε, το δημοψήφισμα. Το 2015 έγινε και μετά η εκλογή. Αλλά το κύριο είναι το Σεπτέμβριο του 2015. Όταν Σεπτέμβριο πια είχαμε όλα τα στοιχεία καθαρά. Μιλάω, είχε υπογράψει. Είχε φέρει το τρίτο μνημόνιο, είχε έρθει με την πλάτη στον τοίχο, ξανακέρδισε τις εκλογές. Μα μέσα σε 6 μήνες προλαβαίνει μια κυβέρνηση να φθαρεί τόσο. Ήταν φανερό ότι θα ξανακερδίσει τις εκλογές. Υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι θα κέρδισε τις εκλογές. Το θέμα είναι αν κέρδισε η χώρα από αυτή την επιλογή του κυρίου Τσίπρα. Διότι σήμερα, κοιτώντας πίσω, αλλά κοιτώντας και μπροστά, πού βρισκόμαστε? Έχουμε δει φως στο τούνελ? Βγαίνουμε στις αγορές, βγαίνουμε τα μνημόνια. Πού? Άρα την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Κουρή. Να την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Η σημαία αυτή είναι ότι τελειώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Η καθαρή έξοδος το 2018. Για καθίστε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Έχει δεσμευτεί για επιτροπή μέχρι το 2060, ναι ή όχι? Ναι. Έχει δεσμευτεί, έχει υπογράψει για πρωτογενή πλεονάσματα δυσβάσταχτα μέχρι το 2022. Ναι. Έχει δώσει το δημόσιο πλούτο ενέχειρο για 99 χρόνια. Ναι. Έχει υπογράψει δισεκατομμύρια μέτρα για την επόμενη τριετία προκαταβολικά. Ναι. Άρα τι συζητάμε? Όλα αυτά ευρώ, τα ξεχνάμε. Την κράτησε την Ελλάδα στο ευρώ. Φυσικά κρατήθηκε η Ελλάδα στο ευρώ, γιατί την κρατήσαμε όλοι μαζί. Προσωπικά, μόνος του την οδηγούσε στην έξοδο. Προσωπικά δεν θα τα ξεχνούσα καθόλου όλα αυτά. Και όσον άρα δεν είμαστε σε ένα καθαρό τοπίο, αυτό θέλω αν θέλω να σας απαντήσω, εγώ θα σας ρωτούσα όμως, όλα αυτά που περιγράψατε, δεν θα τα κληρονομήσει και η επόμενη κυβέρνηση? Ναι, θα τα κληρονομήσει. Όπως λέτε, ενδεχομένως να είσαστε κι εσείς. Βεβαίως θα τα κληρονομήσει. Αλλά θέλετε να σας πω τι συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ από τις επαφές μου? Να κάνει κάτι άλλο. Θα σας πω. Γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμος θα τον καταδικάσει ή δεν θα τον καταδικάσει. Έτσι και μαζεύει πολύ και φαίνεται κάποιες δημοσκοπήσεις. Θα τον καταδικάσει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή τη φορά τους ξέρουν πια πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να το πείτε εσείς, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Ναι, εγώ το λέω. Εγώ το λέω, δεν το αλλά μετά θα παραλάβουν μια κατάσταση η επόμενη κυβέρνηση. Ωραία. Που ενδεχομένως να είσαστε κι εσείς. Αφού περιγράφω ότι θα πάτε καλά. Από τις επαφές μου με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές όλο αυτό το διάστημα. Το κλειδί είναι η αξιοπιστία της κυβέρνησης και ένα ολοκληρωμένο τεκμηριωμένο πρόγραμμα. Ούτε αξιοπιστία είχε αυτή η κυβέρνηση ότι θα μπορέσει να υλοποιήσει, προσέξτε, όχι να υπογράψει συμφωνίες, να υλοποιήσει τις συμφωνίες, να πετύχει στόχους, ούτε αξιοπιστία είχε, ούτε ποτέ παρουσιάστηκε με ένα ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη, για τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, για το κοινωνικό κράτος, προς πώς πρέπει να είναι μέσα στην κρίση. Και κάθε φορά που συζητούσα με τους Ευρωπαίους, θυμάμαι μια τελευταία συζήτηση με τον Γκάμπριελ. Μου είπε, μα δεν μας έχει έρθει ποτέ κανείς με ένα χαρτί από αυτή την κυβέρνηση και να μας πει αυτά θα κάνουμε εμείς. Τα εγκρίνετε για να αλλάξουμε από την άλλη μεριά δηλαδή, όρους αυτής της υπογράφει συμφωνίας. Υπογράφει ό,τι δώσουν οι άλλοι. Βεβαίως, αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Έχει καθυστερήσει όλες τις αξιολογήσεις μέχρι σήμερα για να δείχνει στο εσωτερικό ότι δίθεν διαπραγματεύεται. Δεν έχει παρουσιάσει ποτέ μια αντιπρόταση στο εξωτερικό και στο τέλος αποδέχεται ό,τι του ζητούν. Μια κυβέρνηση που να είναι ή μονοκομματική με δύο κόμματα μπορεί να πιέσει να αλλάξει πολιτική απέξω? Κατά την άποψή μου, ο καιρός των μονοκομματικών κυβερνήσεων έχει περάσει. Δεν ξέρω αν θα το ξαναβρούμε μπροστά μας, όταν θα έχουμε ξεπεράσει την κρίση. Αλλά αυτή τη στιγμή, για να βγούμε στο ξέφωτο, χρειαζόμαστε ισχυρή κυβέρνηση. Ισχυρή κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι μια μονοκομματική κυβέρνηση. Όμως, για να σχηματιστεί κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι συμφωνία γύρω από το εθνικό σχέδιο. Το σχέδιο είναι το πρώτο και η συνεννόηση έπεται. Αν δεν έχει σχέδιο για τον τόπο, τι να την κάνω εγώ τη συνεννόηση? Να πάμε όλοι μαζί να λέμε πάλι ναι σε όλα? Μπορεί να υπάρξει τέτοιο σχέδιο που να το δεχθούν έξω? Ή με τις απαιτήσεις τους είναι αποτρεπτικό? Εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε το σχέδιο Ελλάδα και το έχουμε συνδιαμορφώσει με όλες τις παραγωγικές τάξεις και όλους τους παραγωγικούς φορείς σε 12 αναπτυξιακές ημερίδες τον προηγούμενο χρόνο σε όλη την Ελλάδα και θεωρώ ότι απαντάμε στα προβλήματα και περιγράφουμε το τι πρέπει να γίνει με τρόπο που προφανώς μπορεί να εξειδικεύεται, είναι δυναμικό ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά είναι ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται τώρα η Ελλάδα. Και αυτό που λέω εγώ, επειδή με ρωτάνε συχνά και τι θα κάνετε την επόμενη μέρα των εκλογών και με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε και όλα αυτά, απαντώ πολύ συγκεκριμένα.
Εμείς έχουμε καταθέσει πολύ πριν από τις εθνικές εκλογές ένα σχέδιο για το τι πρέπει να γίνει στη χώρα. Και αντιστρέφω το ερώτημα. Είναι αποφασισμένοι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας να συμβάλλουν στην πολιτική σταθερότητα και μάλιστα στη βάση μιας προοδευτικής ατζέντας? Γιατί το πώς θα προκύψει η κυβέρνηση, τι κυβέρνηση θα προκύψει, θα το πει ο ελληνικός λαός. Αυτό είναι συνάρτηση του αποτελέσματος και της δύναμης του κάθε κόμματος και των ποσοστών. Δεν θα μιλήσουμε εμείς πριν μιλήσει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, με ποιο από τα κόμματα νιώθετε ότι είσαστε πιο κοντά? Ποιο είναι πιο συγγενικό? Έχουμε μεγάλες διαφορές και με τους δύο. Γιατί και οι δύο αυτή τη στιγμή εκφράζουν τη συντήρηση για μένα. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει πει μία λέξη αυτοκριτικής για τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή 2-4-2-9. Που εκτροχιάστηκε η οικονομία και έχουν σοβαρότατη ευθύνη για το γεγονός ότι μπήκαμε στην κρίση και στα μνημόνια. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Τσίπρας υλοποιεί τις πιο συντηρητικές πολιτικές που του έχουν επιβάλει οι πιο συντηρητικοί κύκλοι της Ευρώπης. Και παράλληλα. Γιατί το κάνει, κύριε Αγγίματα? Γιατί το κάνει, για να κρατηθεί στην εξουσία. Γιατί δεν έχει αντιπρόταση. Η αριστερά αυτή είναι η σημαία της, να κρατήσει την εξουσία. Τη συγκεκριμένη αριστερά, εμείς δεν θα αφήσουμε αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η ανικανότητά της και η δημαγωγία της να συκοφαντήσουν τις προοδευτικές ιδέες και αξίες. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους ακόμα για τους οποίους πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα απογοητευτεί ο ελληνικός λαός που στην πλειοψηφία του είναι προοδευτικός. Δεν θα απογοητευτεί οριστικά από οτιδήποτε προοδευτικό και κεντροαριστερό. Θα σας απαντήσει όμως ότι σας έκανε μια πρόταση για μια προοδευτική κυβέρνηση. Πότε. Εδώ και κανένα τρίμηνο ότι... Ποτέ δεν μας έχει κάνει πρόταση. Και μάλιστα είπανε ψέματα το βράδυ των εκλογών ότι μου πρότειναν το 15. Ότι μου πρότειναν το Σεπτέμβριο του 15 να μπω στην κυβέρνηση και εγώ αρνήθηκα. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια πρόταση. Ήταν η πρώτη του και η τελευταία του επιλογή να κυβερνήσει ξανά με τον συγκυβερνήτη τον κύριο Καμένο. Μια ακροδεξιά απόφαση. Είναι αυτή η προοδευτική κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι είναι. Και εσείς, αυτό ήταν η πρόταση. Όχι. Ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Όχι, λέμε ότι πρόσφατα, εδώ και 3-4 μήνες, μάλιστα από το σέλιδο ήταν, ότι πρόταση για προοδευτική κυβέρνηση με την Δημοκρατική Συμπαράταξη. Επισήμως δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια συζήτηση. Το ξεκαθαρίζω απόλυτα για να μην υπάρχουν εντυπώσεις και να μην δημιουργηθούν. Εσείς μπορείτε να το πείτε. Ο ένας από τους δύο ήταν ο κύριος Τσίπρας και εσείς. Απλά αυτό που ξέραμε εμείς ήταν ότι σας πρότεινε να είσαστε μαζί και με τους ΑΝΕΛ. Όχι. Ποτέ δεν υπήρξε τέτοια πρόταση. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτούμε να μπούμε εμείς τότε σε κυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ, αλλά ποτέ δεν έγινε τέτοια πρόταση. Η επόμενη μέρα, όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είστε το φαβορί και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Το ζητούμενο βέβαια κύριε είναι. Κύριε Κουρίμη, μου το κάνετε αυτό. Όχι, θα πάρουν να ψηφίσουν. Δεν υπάρχουν φαβορί. Δεν υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις σας το κάνουν. Δεν υπάρχουν φαβορί στις εκλογές. Οι εκλογές κερδίζονται με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη και τελειώνουν με την καταμέτρηση. Πρέπει λοιπόν να πάνε να ψηφίσουν οι πολίτες. Να πάνε την Κυριακή να ψηφίσουν στην κάλπη. Πού υπολογίζετε τον αριθμό του νόμου? Κοιτάξτε, την προηγούμενη φορά, το 2015, για το ΠΑΣΟΚ, όταν κάναμε την αντίστοιχη διαδικασία, είχαν έρθει 55.000. Εγώ λέω αυτή τη στιγμή ότι οποιοδήποτε αριθμός πάνω από 100.000 είναι μια μεγάλη νίκη. Και είναι και φιλόδοξο. Έτσι. Σε μια εποχή που ο κόσμος δεν σηκώνεται εύκολα να βγει από το σπίτι του για ένα κόμμα, είναι απογοητευμένοι, δύσκολα πιστεύουν, δύσκολα εμπιστεύονται. Επομένως, οποιοδήποτε αριθμός πάνω από 100.000 θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν θέλω να το επαναλάβω, αλλά φαντάζομαι ότι το ξεκαθαρίσετε ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρεί την αυτοτέλειά του και μετά την εκλογή αυτή. Έτσι δεν είναι? Μα είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω, δεν θέλω να το. Απλά να το. Και αν θέλετε να το εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει. Η αίσθηση είναι ότι μετά στο συνέδριο που θα γίνει. Ακούγονται πάρα πολλά. Στο συνέδριο που θα γίνει, ότι θα αποφασιστεί πλέον η αλλαγή ονομασίας. Κοιτάξτε. Θα αποφασίσει το συνέδριο για κάτι, αυτό είναι το θέμα. Βεβαίως θα αποφασίσει το συνέδριο. Άρα μπορεί να αποφασίσει και να. Θα αποφασίσει τη σύσταση του νέου ενιαίου φορέα. Θα αποφασίσει πιθανή αλλαγή του ονόματος από Δημοκρατική Συμπαράταξη σε κάτι άλλο, αυτό πει το συνέδριο. Και κυρίως θα εκλέξει όργανα. Γιατί αυτό είναι το κλειδί. Όχι για το ΠΑΣΟΚ, όμως το ΠΑΣΟΚ παραμένει. Όχι, το ΠΑΣΟΚ παραμένει. Παραμένει ως έχει, πηγαίνει στις εκλογές. Το κλειδί λοιπόν είναι η ενιαία λειτουργία του νέου φορέα. Τι θα πει η ενιαία λειτουργία? Θα πει ότι έχει εκλεγμένο πρόεδρο από τη βάση, ότι έχει
προγραμματική πρόταση και πολιτικές θέσεις ξεκάθαρες, και εδώ ισχύουν και οι αποφάσεις του Συνεδρίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαλόγου με το Ποτάμι. Οπότε υπάρχει ξεκάθαρο πολιτικό και προγραμματικό πλαίσιο και εκλεγμένα όργανα από τη βάση της παράταξης. Αυτό θα γίνει στο Συνέδριο. Μάλιστα. Οι αποφάσεις επομένως θα παίρνονται από το νέο ενιαίο φορέα. Τα κόμματα που σήμερα συναποτελούν αυτή τη συμμαχία θα κάνουν σταδιακά ένα βήμα πίσω. Τα κόμματα δεν διαγράφονται με μονοκονδυλιά, ούτε με διαγράμματα, με αποφάσεις και με διατάξεις δημιουργούνται ή καταργούνται. Το ΠΑΣΟΚ έχει γράψει ιστορία σε αυτόν τον τόπο και θετική ιστορία. Είμαστε περήφανοι γι' αυτά. Ξέρουμε τι πρέπει να αφήσουμε στην άκρη από τα λάθη μας. Ξέρουμε τα λάθη που κάναμε. Το είπα και πριν ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε κάνει αυτοκριτική μέχρι σήμερα. Και η δυναμική αυτού του εγχειρήματος και η πορεία και η εμπιστοσύνη που θα αναπτύσσεται μεταξύ των στελεχών και των μελών αυτού του νέου φορέα θα καθορίσει τις εξελίξεις και τα κόμματα θα πάρουν στην πορεία τις αποφάσεις. Είστε βέβαιοι ότι η επόμενη μέρα στο επίπεδο συνεργασίας θα είναι ομαλή? Αποδείξαμε σε αυτή την πορεία της Δημοκρατικής Συμπαράταξης με τη ΔΙΜΑΡ, με τις κινήσεις πολιτών, με το κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ότι μπορούμε να προχωράμε μέσα από τις διαφωνίες μας και τις διαφορές μας να συνθέτουμε. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο πλούτος του χώρου μας. Ότι μέσα από τις διαφωνίες μας και τις διαφορές μας προχωράμε. Αλλά καταφέρουμε κάθε φορά να συνθέτουμε. Φτάσαμε σε ομόφωνες αποφάσεις στο πρόσφατο συνέδριο του Ιουλίου και τότε δεν είχαμε εκλεγμένα όργανα. Τότε έπρεπε να συνεννοούμαστε μεταξύ μας, αν θέλετε, σε επίπεδο προέδρων, επικεφαλής, που αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία. Όταν λοιπόν θα έχουμε εκλεγμένα όργανα που θα παίρνουν τις αποφάσεις, θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εύκολο να πορευθούμε. Άρα δεν πάμε σε διευθετήσεις κορυφής, ούτε σε ανταλλαγή θέσεων όπου ο καθένας θα βρει κάτι να κάνει στο νέο φορέα. Εδώ θα έχουμε εκλεγμένα όργανα. Δεν μεταφέρουμε ούτε βαρόνους, ούτε τιμάρια, ούτε μηχανισμούς, ούτε ίντρικες στο νέο φορέα. Απαλλαγμένος από τις παθογένειες του παρελθόντος. Με διαταγές καταργούνται? Με πολιτική βούληση καταργούνται. Και εγώ την έχω αυτή την πολιτική βούληση, κύριε Κουρή. Να σας ρωτήσω κάποιος, ο κύριε Κουρή, στη συνέχεια. Περιοδίες που λένε και τελειώνουν στις επόμενες μέρες, γιατί θα σας ψηφίσω. Είμαι απογοητευμένος, ήμουν και παλιά Πασό εδώ και απογοητεύτηκα, ψήφισα Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως ψήφισα και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να ψηφίσω το σχήμα, το νέο σχήμα της κεντροαριστεράς? Γιατί εμείς ότι δεν θα με απογοητεύσει πάλι γι' αυτό. Γιατί έχουμε μάθει από τα λάθη μας, πριν απ' όλα. Έχουμε κάνει αυτοκάθαρση, έχουμε κάνει αυτοκριτική. Έχουμε δουλέψει για ένα προοδευτικό σχέδιο, έχουμε τα στελέχη, έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε την ετοιμότητα και έχουμε και την ικανότητα να αναλάβουμε ευθύνες και να οδηγήσουμε τη χώρα στην έξοδο από την κρίση. Παραπλανήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και έχουμε και εμείς ευθύνη που επιτρέψαμε στον κόσμο μας να παραπλανηθεί και δεν εξηγήσαμε τις πολιτικές μας. Όμως σήμερα είμαστε πολύ πιο έμπειροι, έχουμε αλλάξει, έχουμε ανανεωθεί, έχουμε διευρυνθεί και είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στην πατρίδα μας. Αν προτείνει εξαρχικά ο κ. Τσίπρας να φέρει τώρα ένα νόμο για να ισχύσει στις επόμενες εκλογές από μια εκλογική, τι θα κάνετε? Όχι άλλα παιχνίδια με το εκλογικό σύστημα. Αρκετά, κύριε Τσίπρα, αυτό θα του έλεγα. Γιατί αυτό έκανε και την προηγούμενη φορά. Εμείς καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση στη Βουλή που έλεγε ένα αναλογικότερο σύστημα με πολύ μικρότερο μπόνους στο πρώτο κόμμα, αν αυτό έπαιρνε πάνω από 40 ή 42%, αυτά μπορούμε να τα δούμε σε μια σοβαρή συζήτηση, σπάσιμο των μεγάλων περιφερειών και ψήφο στους ομογενείς. Δεν δέχτηκε να συζητήσει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ενώ στις συναντήσεις που είχαμε κάνει στο Μαξίμου είχε ξεκινήσει από τη λογική ότι θα φέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση και ήταν θετικός σε αυτή τη συζήτηση. Ήρθε στη Βουλή, ταμπουρώθηκε πίσω από την απλή αναλογική για μικροκομματικά συμφέροντα. Απ' την άλλη μεριά ήρθε ο κ. Μητσοτάκης, ταμπουρώθηκε πίσω από τον πόνους των 50 εδρών και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που έχουμε σήμερα. Λοιπόν, εμείς είμαστε διατεθειμένοι με την πρότασή μας να καθίσουμε στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε ένα σοβαρό, λειτουργικό, αναλογικότερο σύστημα, το οποίο να κρατήσει για πολλά χρόνια για να δώσει μια σταθερότητα και μια κυβερνησιμότητα στον τόπο, αλλά όχι παιχνίδια με τον εκλογικό νόμο. Σε παιχνίδια και σκοπιμότητες εμείς συμμέτοχοι δεν θα γίνουμε. Αυτό που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών για ποια αναλογή στις δημοτικές εκλογές?
Αυτή έχει πάρα πολλά προβλήματα έτσι όπως την φέρνει. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Θέλει συζήτηση και επεξεργασία σοβαρή μέχρι να φτάσει να ψηφιστεί από τη Βουλή. Θέλει μεγάλη επεξεργασία και μεγάλη προσοχή. Να κλείσουμε με ένα μήνυμα στον κόσμο μας βλέπει. Το μήνυμά μου είναι στους προοδευτικούς πολίτες. Ελάτε στις 12 Νοέμβρη να ψηφίσετε, να κάνουμε τη μέρα αυτή μια γιορτή της δημοκρατίας. Ανεξάρτητα από τον ποιον έχετε επιλέξει να υποστηρίξετε. Σημασία έχει η συμμετοχή. Η μεγάλη συμμετοχή δίνει δυναμική στο εγχείρημα. Και στέλνει μηνύματα. Στέλνει μηνύματα πολλαπλά. Στέλνει μήνυμα πριν απ' όλα στην κυβέρνηση. Ότι υπάρχει αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, στη φτωχοποίηση της μεσαίας τάξης, στο χτύπημα στους πιο αδύναμους, στη συνειδητή αυτή πολιτική επιλογή. Στέλνετε ένα μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία ότι είστε απέναντι στην επανάκαμψη μιας συντηρητικής πολιτικής, αμετανόητη στη λιτότητα. Και βέβαια με τη συμμετοχή σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ελπίδας ότι μπορεί να αλλάξει πολιτική η χώρα εάν υπάρξει η βούληση των πολιτών. Μάλιστα. Να σας ρώτησα προηγουμένως ένα σχολιάκι με την επίθεση που έγινε πρώτα στο βράδυ στα γραφεία του Πασόκ. Χαίρομαι που την κάνετε αυτή την ερώτηση, κύριε Κουρή, γιατί έμαθα ότι το Μαξίμου έβγαλε και ένα paper εναντίον μου. Εγώ θέλω να πω το εξής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έχει δώσει μέχρι σήμερα η αστυνομία, γιατί εγώ δεν είμαι ειδική για να τα κρίνω όλα αυτά, πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα, μια επίθεση δολοφονική που ήθελε νεκρό. Και αν η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος ή κάνει ότι δεν το αντιλαμβάνεται για δικούς της λόγους, σημαίνει ότι πολύ απλά δεν είναι αποφασισμένη να το λύσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αφορά το δικαίωμα στην ασφάλεια των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας. Απαιτούμε τα εξάρχεια στο σύνολό τους, όχι μόνο το Πασόκ, όχι μόνο η Χαριλάου Τρικούπη, τα εξάρχεια στο σύνολό τους απαιτούμε να δοθεί λύση, να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο και να σταματήσει να είναι άβατο με την ανοχή της ελληνικής κυβέρνησης. Απαντήσουν όμως ότι προϋπήρχε μια τέτοια κατάσταση στα εξάρχεια. Ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Και όταν ρώτησα την προηγούμενη φορά που τραυματίστηκε Φρουρός από τους πυροβολισμούς, όταν τον ρώτησα, αφού ήταν πεζός αυτός που σας πυροβόλησε, γιατί δεν τον κυνηγήσατε, η απάντηση ήταν ότι δεν έχουμε τέτοιες εντολές. Ευχόμαστε όλα τα καλύτερα και λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην επόμενη εκπομπή Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Ξαναγυρνάμε σε μερικά λεπτά.